ένα πράγμα γίνεται φανερό από την έως τώρα συζήτηση, από την τοποθέτηση όλων των κομμάτων πλην Κομμουνιστικού Κόμματος. Ένα πράγμα είναι στόχος όλων σας με βάση την προσέγγιση του περιεχομένου του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού. Το κοινό λοιπόν στην προσέγγιση όλων σας είναι ότι στοχεύει στο να αποδοθεί στο λαό μας μία εικόνα για τη διαχείριση ποσών, οικονομικών μεγεθών με τρόπο που να αλλοιώνεται το κύριο. Δηλαδή, το από πού προέρχονται αυτά τα ποσά. Προσπαθείτε όλοι σας να διαμορφώσετε μια εικόνα ότι το κράτος, η εκάστοτε κυβέρνηση, έχει να διαχειριστεί οικονομικά μεγέθη τα οποία είναι αποτέλεσμα από διάφορες πηγές παραγωγής πλούτου, επενδύσεις, ανταγωνισμό και διάφορα τέτοια. Και μάλιστα να φαίνεται ότι κάνει και προσπάθεια να το διεκπεραιώσει με τρόπο δίκαιο, που να ικανοποιεί τους πάντες, αλλά και με βάση τη συνεισφορά τους στο σύνολο του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου. Κρύβεται με κάθε τρόπο ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ που να μην προέρχεται από την πραγματική αξία της εργατικής δύναμης και μόνο από αυτήν, η οποία αποτελεί άθροισμα του ονομαστικού μισθού, κατώτατου ή μέσου, το κομμάτι των φόρων και των παρακρατήσεων για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων, υγεία, παιδεία, ασφάλιση, και το υπόλοιπο κομμάτι που δεν το αποδίδεται και διαμορφώνει το κέρδος του εργοδότη. Καθένα από τα δύο πρώτα κομμάτια, το κεφάλαιο, οι επιχειρηματικοί όμιλοι θέλουν να το βάλουν στο χέρι καλύτερα, ακόμη πιο βαθιά, και για να μεγαλώσει το τρίτο κομμάτι, δηλαδή τα κέρδη τους. Και ο κρατικός προϋπολογισμός είναι το κατάλληλο εργαλείο νομιμοποίησης της μεταφοράς. Ολοένα και μεγαλύτερου μέρους από αυτά τα δύο πρώτα συνθετικά στοιχεία της πραγματικής αξίας εργατικής δύναμης στις τσέπες μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων. Ας δούμε όμως πώς διεξάγεται η επίθεση σε καθένα από αυτά τα δύο πρώτα κομμάτια. Στην περίπτωση του ονομαστικού μισθού, τον έχετε τσακίσει όλοι σας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε και το διατηρεί η Νέα Δημοκρατία. Η μισθολογική πολιτική να καθορίζεται από την ανταγωνιστικότητα, καταργώντας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, και που με βάση τις δυσίωνες προβλέψεις για ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας και της εξωτερήκευσης σε μεγάλο βαθμό της ελληνικής οικονομίας, μάλλον σε συζήτηση για μείωση του κατώτατου μισθού θα οδηγεί στο επόμενο διάστημα και όχι σε αύξηση. Η Νέα Δημοκρατία με το αναπτυξιακό ουσιαστικά καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ανοίγοντας το δρόμο για τη συντριβή του μέσου μισθού, γεγονός που θα οδηγήσει ένα ακόμα πολύ μεγάλο κομμάτι της εργατικής τάξης να μην μπορεί να ανταπεξέλθει ούτε καν στην ίδια την αναπαραγωγή της εργατικής της δύναμης, πλάι βέβαια στο εφιαλτικό ποσοστό των ήδη υπαρχόντων. Και βέβαια δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι έχετε πάρει ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία μέτρα ενάντια στους ταξικούς διεκδικητικούς αγώνες με τους απεργοκτόνους νόμους, το χαφιεδηλί και με τα ηλεκτρονικά μητρώα, την νομιμοποίηση της νοθείας με την ηλεκτρονική ψήφο. Μεγάλα επίσης είναι τα χτυπήματα που θα δεχτεί αυτό το ονομαστικό εισόδημα των εργαζομένων από το γεγονός ότι και ο φετινός προϋπολογισμός προβλέπει περισσότερους φόρους αυξημένους κατά 750 εκατομμύρια ευρώ, είτε τους έμεσους κατά 650 εκατομμύρια ευρώ, είτε αυτούς πάνω στην ακίνητη περιουσία. Χωρίς βέβαια σε αυτά να περιλαμβάνονται οι αυξημένοι ανταποδοτικοί φόροι μέσω της τοπικής διοίκησης, η αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κτλ. Και τώρα στο δεύτερο κομμάτι της συνολικής αξίας της εργατικής δύναμης που διαμορφώνει τα έσοδα από τη γενική φορολογία και τις φορές για συντάξεις, υγεία, παιδεία, κοινωνική πολιτική, για την κάλυψη δηλαδή των αναγκών των εργαζομένων. Και σε αυτό το κομμάτι, ο κρατικός προϋπολογισμός αποσπά μέρος του συσσωρευμένου πλούτου και ανοίγει το έδαφος για περαιτέρω κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Μείωση δαπανών για την υγεία 182 εκατομμύρια ευρώ, επισπεύδοντας το έτοιμο υποκατάρρευση σύστημα, με τους ιδιώτες να τρίβουν τα χέρια τους με το μπάσιμο που τους προσφέρεται. Μείωση συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 192 εκατομμύρια ευρώ σε κύριες και επικουρικές για διευκόλυνση της εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου και πέρασμα της ασφάλισης με το υποσχέδιο ασφαλιστικό νομοσχέδιο συνολικά στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων και την οριστική διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης. Και τι τελικά κάνει αυτός ο προϋπολογισμός της Νέας Δημοκρατίας με τα τεράστια έσοδα που έχει αποσπάσει από τους εργαζόμενους, από την άγρια φορολογία, από την υποχώρηση χρηματοδότησης σε ασφαλιστικά ταμεία στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και στην υγεία, χωρίς δυνατότητα καμία συγκάλυψης, από το 1,2 δισεκατομμύρια δημοσιονομικού χώρου τα δίνει απευθείας στο μεγάλο κεφάλαιο με μείωση 615 εκατομμύρια στη φορολογία,
και 123 εκατομμύρια μείωση στις ασφαλιστικές τους εισφορές. Οποιαδήποτε μικρή μείωση προκύπτει για την πλειοψηφία των εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων, έχει επιληφθεί ο προϋπολογισμός να επιστραφεί και με το παραπάνω, όπως έκαναν και οι προϋπολογισμοί των προηγούμενων ετών. Στην ίδια γραμμή, με τη σειρά, όλες οι κυβερνήσεις, με διαφορετική βέβαια αποτελεσματικότητα η κάθε μία από την άλλη, υπηρετείται αυτό το κοινό καθήκον. Όλη η αντιπαράθεσή σας έχει να κάνει με το ποιον επιχειρηματικό όμιλο θα βάλετε σε καλύτερη θέση απόσπασης μεγαλύτερου μεριδίου από το κάθε κομμάτι της συνολικής αξίας της εργατικής δύναμης, ή αντιπαράθεση παραπλάνησης για ελάμφρυνση κάποιου λαϊκού στρώματος που αποτελεί το προνομιακό σας ακροατήριο. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να δουν καθαρά ότι η μόνη πηγή πλούτου είναι οι ίδιοι. Δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ από τα οικονομικά μεγέθη που διαπραγματεύεται ο προϋπολογισμός που να μην είναι μέρος του μισθού του, του εισοδήματός του. Ότι αρκούν αυτοί οι πόροι για να καλυφθούν όλες οι σύγχρονες ανάγκες τους, τους καλούμε να διεκδικήσουν όλα αυτά που ανήκουν μόνο σε αυτούς. Σε αυτόν τον αγώνα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα είμαστε πάντα μπροστά και με όλες τις δυνάμεις. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.